Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 958 το κάπα αλφα κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. 21 κεφάλαιο, κάπα αλφα κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σήμερα μας δίνει μια ευκαιρία ο Θεός να αλλάξουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, στη ζωή μας, στην καρδιά μας και στην Εκκλησία Του. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λογόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλο από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίδασαν ουδέν. Αφού δεν έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγιαλών. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία μήπως έχετε τι προσφάγιον. Απεκρίθης προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σιμών Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψε αυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε λοιποί μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο, διότι δεν ήσαν μακράν από τις θαλάσσες, έλος 200 πήχας. Σύρονται στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν στην γη, βλέπουσι ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των ψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έφερε το δίκτυο επί της γης, γέμων νυχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν ισχύσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύτης είσαι, εξεύρονται ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριο ομοίως. Αυτή το είδη, τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού αφού γέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις τους αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις τους αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα προβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με και είπε προς αυτόν Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης, όπου ήθελες αφού όμως γεράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει, σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον, με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφίζεται ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε, τι συνοπαραδίδων σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει ως σου έλθω τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρωμα την αληθής μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Ο Ιωάννης γράφει ότι αυτά όλα εγγράφησαν δια να πιστεύσετε, αυτά τα λίγα εγγράφησαν
γιατί πολλά έκανε που δεν θα χωράγανε σε όλα τα βιβλία. Αυτά τα λίγα εγγράφησαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι Αυτού. Μέσα λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Θεός μας φανερώνει όχι μόνο το θέλημά Του, αλλά και το ευάρεστο εις αυτούς, εις Αυτόν, το αγαθόν εις Αυτόν. Λίγες μέρες, τελευταία μέρα, λίγες ώρες πριν αναλυθεί, ο Κύριος θα δώσει το σημαντικότερο μάθημα στους μαθητάς Του. Σε ποιους μαθητάς μάλιστα? Εκείνους που δεν μπορώ να πω ότι ήταν και σε απόλυτη υγεία πνευματική. Με πρώτον και καλύτερον τον Πέτρο. Τον Πέτρο τον οποίον έκανε πρώτο των Αποστόλων. Αλλά μπορεί να τον έκανε για το μέλλον πρώτον των Αποστόλων, σήμερα όμως, τώρα σε αυτό που διαβάζουμε, είναι ο χειρότερος των Αποστόλων. Αλλά πρέπει να τον μεταμορφώσει. Και φτάνει λίγες ώρες. Φτάνουν λίγες ώρες για να μεταμορφωθεί ο χειρότερος των Αποστόλων σε πάλι πρώτο των Αποστόλων. Ενώ καθότανε, όπως τους είχε διατάξει ο Θεός, να πάνε στη Γαλιλαία, καθότανε στην Τιβεριάδα μαζί με τους μαθητάς, τους συμμαθητάς του, 8 εν συνόλο, και αμέσως στην καρδιά του ανέβηκε κάτι, χωρίς να αναρωτηθεί αν αυτό το θέλει ο Θεός. Και χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να προσευχηθεί, χωρίς να αναρωτηθεί, χωρίς να εξετάσει, εκφράζει την άποψή του στους υπόλοιπους 7 λέγοντας: «Εγώ πάω να ψαρέψω». Δεν τους είπε: «Πάμε να ψαρέψουμε», «Εγώ πάω να ψαρέψω», «Πάω να λιεύσω». Ήταν αρκετό όμως να ξεσηκωθούν όλοι και να βρεθούν αυτοί οι ιδιαίτεροι, οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού, να βρεθούν σε μία ενέργεια που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Πήγανε λοιπόν αμέσως, χωρίς να σκεφτούν, εξήλθαν λοιπόν και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς κατ' εκείνη τη νύχτα. Αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, δεν σκέφτηκαν, δεν ρώτησαν, δεν αναρωτήθηκαν, δεν εξέτασαν, και όλη τη νύχτα ψάρευαν. Αλλά επειδή ήταν δική τους ενέργεια, απόφαση, δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι. Έμπειροι ψαράδες. Δεν βγήκαν να ψαρέψουν μία νύχτα που δεν ήταν κατάλληλη για ψάρεμα. Αλλά το θέμα δεν, στη ζωή μας τα πάντα δεν εξαρτώνται. Οι επιτυχίες, το αποτέλεσμα, η καρποφορία δεν εξαρτάται από την εμπειρία μας, ούτε από τη γνώση μας, ούτε από τις ικανότητές μας, ούτε από τα υπάρχοντά μας. Είχε ένα πολύ ωραίο πλοίο, μεγάλο πλοίο ο Πέτρος. Δηλαδή, τελείως παράλογο είναι να μην πιάσουν ούτε ένα ψάρι. Δεν συμβαίνει, μπορεί να μην πιάσουν πολλά. Και τώρα ακόμη, όταν οι ψαράδες βγαίνουν να μην πιάσουν ούτε ένα ψάρι, δεν συμβαίνει ποτέ. Ένα, δύο θα πιάσουν. Εδώ το εγγονάκι μου πήγε με την απόχη να ψαρέψει και έπιασε δύο ψαράκια. Αυτοί δεν έπιασαν κανένα. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Φύγετε ψάρια, κανένα μην πλησιάσει το καράβι του Πέτρου. Κανένα. Τέλεια αποτυχία. Είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Όλη τη νύχτα, με δίχτυα, έμπειροι ψαράδες, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλή ψαριά, και δεν έπιασαν ούτε ένα. Μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Φοβερή κατάσταση. Ούτε ένα. Και δεν επίασαν ουδέν. Δόξα στο Θεό.
Ήταν μια φορά ένας αδερφός που έπαιζε προπό. Δηλαδή πριν πιστέψει. Πίστεψε και λέει τώρα που πίστεψα θα προσευχηθώ και θα πιάσω 13. Και κάθισε, νίστεψε και ανάγκη και από τα χρήματα προσευχήθηκε και παίρνει το προπό, το γράφει χωρίς σκέψη, το έγραψε και το καταθέτει. Και έπιασε 13. Αλλά 13, ξέρετε τι, κανένα. 13, κανένα. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε ένα δεν έπιασα, αδερφέ μου, του λέω. Φοβισμένος, ούτε ένα δεν έπιασα. Κάντο να δεις, δεν το λέω να κάνεις να παίξεις προβό, αλλά και να θέλεις να μην πιάσεις κανένα, δεν γίνεται. Πόσο μάλλον κανένα ψάρι. Εδώ όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι να προσέξουμε κάτι. Όταν βλέπεις μια τέτοια τέλεια αποτυχία, μην αγανακτήσεις. Περίμενε να σε συναντήσει ο Χριστός. Κάτι θέλει να σε μάθει. Κάτι θέλει να σου πει που δεν το έχεις καταλάβει. Κάτι πολύ σημαντικό. Το αρνητικό θαύμα είναι πιο σημαντικό. Γιατί έχει συνέχεια τη διδασκαλία. Κανένα. Και ενώ πλησίαζαν προς τη στεριά, απογοητευμένοι, ξέρω εγώ, έκπληκτοι, μάλλον, ο Κύριος τους περίμενε απέναντι. Τι ωραία, τι καλό Θεό που έχουμε. Μας περιμένει απέναντι. Εκεί που πάμε να βγούμε. Και φωνάζει. Δεν τον γνώρισαν. Δεν είναι καιρός να τον γνωρίσουν. Πρέπει να μάθουν πρώτα και ύστερα θα τον γνωρίσουν. Ύστερα θα τους μιλήσει στόμα με στόμα προσωπικά. Τώρα πρέπει να μάθουν. Γέλαγα όταν τα διάβαζα. Παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Πώς έχετε να μου δώσετε τίποτα να ψήσουμε? Συγχώρεσέ με, Χριστέ μου. Τους δουλεύει. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Στην αποτυχία τους. Τι καλό Θεό, τον αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, θα δούμε αν τον αγαπάω. Αλλά έτσι νομίζω. Θα δούμε παρακάτω. Μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν αυτοί. Ούτε ένα. Είπε προς αυτούς. Ούτε ένα, ε. Για ρίξτε τώρα τα δίχτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Δεν ξέρω ότι είναι ο Χριστός. Αλλά κάτι ψηλιάζονται. Τους το έχει ξαναπεί. Τους είχε πει κάποτε του Πέτρου, επανάγαγε το πλοίον στα βαθέα. Λέει, Κύριε, μέρα μεσημέρι. Όλο το βράδυ δεν έπιασα, το μεσημέρι θα πιάσω. Αλλά επί το λόγο θα πάω. Και βλέπουμε τώρα επί το λόγο αυτού του αγνώστου. Μην απορούμε. Πολλές φορές ο Χριστός μας μιλάει με άγνωστους ανθρώπους. Αλλά τα αυτιά μας να είναι καθαρά, να καταλάβουμε. Και αμέσως έριξαν στα δεξιά. Πρωί, ξημερώματα. Και το δίχτυ γέμισε ψάρια. Και ο Ιωάννης, προσέξτε, ο μαθητής της αγάπης, πρώτος τον κατάλαβε. Πρώτος τον αναγνώρισε. Αυτός που αγαπάει τον Χριστό πολύ και αυτόν που ο Χριστός αγαπάει περισσότερο. Αυτός που έχει ιδιαίτερη σχέση αγάπης με τον Χριστό. Είπαμε, σήμερα θα μας μεταμορφώσει ο Χριστός. Να μας καταστήσει μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης να έχουμε με Εκείνον. Όχι όπως μέχρι τώρα, μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης. Είναι αυτός που έπεφτε στον κόλπο του. Είναι αυτός που ήταν ο μικρότερος, ο πιο ασήμαντος. Δεν ήταν άντρας από τον Πέτρο, παιδάκι ήταν. Αλλά όμως έχει αποκάλυψη. Ο Κύριος είναι Πέτρο. Και ο Πέτρος που δεν τον γνώρισε ακόμη, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το περιένδυμα και πλούφ στη θάλασσα, να αυτός είναι ο ζήλος. Αυτή είναι η χαρά να μπαίνει στην εκκλησία. Ο Κύριος είναι, τρεχάλα θα πάω. Δεν περιμένεις να πάει το πλοίο πιο κοντά, πιο πλοίο, με τα μούτρα πέφτει. Αυτός είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου.
Με αυτόν συνεργάζεται ο Θεός. Αυτόν θέλει ο Χριστός. Εφράνθην όταν μου είπαν ότι θα πάμε να επισκεφθούμε τον οίκον του Κυρίου. Χαρά πλημμύρισε, αβάσταχτη, που δεν μπορούσε να την διθασεύσει την καρδιά του Πέτρου για τον Χριστό και έπεσε στη θάλασσα να πάει να τον συναντήσει. Οι άλλοι μαθητές μπήκαν στο πλοιάριο που ακολουθούσε, τα καράβια αυτά τα μεγάλα τα ψαράδικα έχουν και μικρή βαρκούλα για να βγαίνουν έξω. Μπήκαν στο πλοιάριο, διότι δεν ήταν μακριά η γη αλλά ως 200 πύχες, 40-50 μέτρα, σύρονται στο δίκτυο των νυχθείων. Και καθώς απέβησαν στην γη, βλέπουν ανθρακή ανκείμενη και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λίγο ψωμάκι και ένα ψαράκι. Αυτό είδαν. Έτοιμα για φαΐ. Λίγο ψωμάκι και ένα ψαράκι. Και ο ψάριον ένα επικείμενον πάνω στη φωτιά και άρτο. Και ο Ιησούς καθότανε και το ετοίμαζε. Πού το βρήκε το ψάρι, δεν μας λέει. Το ψωμί δεν μας λέει, τα είχε φέρει μαζί του. Το πιθανότερο εγώ λέω, ανθρώπινα σκεφτόμενος, γιατί ήξερε τι πρόκειται να κάνει. Γιατί ο Θεός Χριστός τα ξέρει όλα και τα έχει όλα έτοιμα για να κάνει το έργο του. Έχει στα χέρια του αυτό που χρειάζεσαι, το ψάρι και τον άρτο, αυτό που χρειάζεται αυτός για να σε διδάξει το ψάρι και το ψωμί. Το έχει στα χέρια του. Και ενώ καθόταν και τους περίμενε, το τηγάνιζε, το ψήνε, ξέρω εγώ τι το έκανε. Λέγει προς αυτούς, φέρετε από των ψαρίων τα οποία πιάσατε. Και ανεβαίνει ο Σίμων ο Πέτρος, σέρνει το δίκτυο στη γη και ήταν γεμάτο με 153 μεγάλα ψάρια και ενώ ήταν τόσο πολλά, το δίχτυ δε σκίστηκε. Φοβερή διδασκαλία για τον Πέτρο. Ξέρετε πόσα δίχτυα του έχουν σκιστεί. Αν πάτε στους ψαράδες, όλη την ημέρα ράβουνε, μαντάρουνε δίχτυα. Το έχετε προσέξει. Όλη την ημέρα. Γιατί τα δίχτυα σκίζονται. Και χωρίς να είναι γεμάτο. Αλλά αυτό που δίνει ο Χριστός δεν χάνεται, αδερφοί μου. Δεν χάνεται. Όταν σου δώσει ο Χριστός, δεν θα το χάσεις. Αυτός φροντίζει να το έχεις ακέραιο. Δεν ήταν ψάρια που ψαρέψαν αυτοί. Ήταν ψάρια που τους έδωσε ο Θεός, ο Χριστός, να πιάσουνε. Και λέγει ο Ιησούς, ελάτε να γευματίσετε. 8 άνθρωποι. Κανείς από τους μαθητάς δεν τολμούσε να εξετάσει εσύ ποιος είσαι, ξεύροντας όλοι πλέον ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και με λίγο ψωμί και ένα ψαράκι ταΐζει 8 άντρες. Αλλά δεν τους φάνηκε παράξενο, το έχουν ξαναδεί. Μοίραζε το ψωμί και το ψωμί δεν τέλειωνε. Έκοβε το ψάρι, το μοίραζε και το ψάρι δεν τέλειωνε. 4.000 είχε θρέψει. 8 δεν μπορεί. Πώς είσαστε στην οικογένεια, 5 δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Τώρα όμως είναι κοντά και δεν πήγαν αυτοί στο Χριστό αυτό, χαίρομαι Χριστέ μου. Αυτός πήγε σε αυτούς και περιμένει τώρα να δει την ανταπόκρισή τους. Τώρα περιμένει να δει, θα είναι καλοί ασθενείς να τους θεραπεύσει. Θα είναι καλοί ασθενείς να τους κάνει καλά, να τους κάνει υγιείς, να τους κάνει δούλους του. Θα ανταποκριθούν σωστά. Και ιδιαίτερα ο Πέτρος που ήταν η αιτία του κακού. Και αφού εγευμάτισαν, στρέφεται τώρα προς τον Πέτρο. Το ωραιότερο μάθημα που έχει ακουστεί ποτέ από διδάσκαλο σε άνθρωπο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Δίπλα του είχε 153 ψάρια. Το καράβι για το οποίο είχε ξενυχτήσει. Αλλά δεν είχε πιάσει μόνος του κανένα. Τώρα του τα χάρισε. Του λέει πάρ' τα 153. Γι' αυτά δεν ξενύχτησες όλη τη νύχτα.
Γι' αυτά δεν πήρες και τους άλλους και πηγαίνατε και ρίγνατε και σηκώνατε και ρίγνατε και σηκώνατε. Πάρτα. Αλλά μ' αγαπάς πιο πολύ από αυτά. Αυτό έχει σημασία. Μ' αγαπάς. Τον αγαπάς, αδερφέ, πιο πολύ απ' όλα όσα επιδιώκεις να έχεις. Θα στα χαρίσει, ρε παιδί μου. Τον αγαπάς όμως πιο πολύ απ' όλα. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, εσύ εξεύρεις την καρδιά μου, σε αγαπώ. Και του λέει το θαυμαστό, μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, βόσκε τα αρνία μου. Έτσι θα δείξεις την αγάπη σου σε μένα, εάν βοσκήσεις και βόσκεις τα αρνιά μου. Έτσι θα μ' αγαπάς. Έτσι θα καταλάβω ότι μ' αγαπάς. Δεν καταλαβαίνω με το να μου λες αγαπώ. Καταλαβαίνω με το να βόσκεις τα δικά μου τα πρόβατα τα πεινασμένα. Με το να θυσιάζεσαι, να κοπιάζεις, όχι για τα ψάρια τα δικά σου, για τα πρόβατα τα δικά μου. Όχι για τα καράβια τα δικά σου, για το έργο το δικό μου. Όχι για την δική σου επιθυμία, φιλοδοξία, αλλά για τη δική μου αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται ότι μ' αγαπάς, Πέτρο, το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβε, φαίνεται καλά, γιατί το ξαναλέει. Λέγει δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Η καρδιά του Πέτρου είναι γεμάτη αγάπη και αυξάνεται η αγάπη. Ξέρεις να πει να σε ρωτάει ο Χριστός, μ' αγαπάς? Για πήγαινε, ρώτησε τη γυναίκα σου, γυναίκα, μ' αγαπάς? Και πώς αποδεικνύεται ότι μ' αγαπάς? Φροντίζεις τα παιδιά σωστά? Τα μεγαλώνεις σωστά? Κοπιάζεις? Αυτό λέει ο Χριστός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει έργο, ο οποίος δεν βόσκει, δεν πειμένει και δεν φροντίζει τα πρόβατα του Χριστού, δεν είναι ποτέ ευτυχισμένος. Θα πεθάνει μέσα στη δυστυχία. Το καταλαβαίνετε? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φροντίζει να υπηρετεί τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου, δεν θα δει άσπρη μέρα στη ζωή του. Να το καταλάβουμε σήμερα, για να πάμε να μεταμορφώσει ο Θεός. Δεν μπορείς να γκρινιάζεις, να κακομεταχειρίζεσαι και θέλεις να είσαι ευτυχισμένος. Γιατί να είσαι? Πρέπει να περνάς από τη δυστυχία για να μάθεις, να αλλάξεις, να γίνεις υγιές, χρήσιμο μέλος στο σώμα του Χριστού. Όχι, Πέτρο, να παρασύρεις κι άλλους 8 για ψάρεμα. Να παρασύρεις κι άλλους 8 να μην πάτε εκκλησία. Εφράνθηνε όταν ήρθαν 8 και μου είπανε να πάμε στον οίκο του Κυρίου. Αν σου λέγανε πήγαινε κάπου αλλού, όχι, δεν έχω χαρά, εγώ στον οίκο του Κυρίου, αν θέλετε λάτε. Μα ξέρεις, θα πάμε να κάνω, όχι. Κατάλαβες, Πέτρο? Με αγαπάς, Πέτρο? Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Αυτός ξέρει ότι δεν τον αγαπάει. Τώρα θα τον αγαπήσει. Αν τον αγάπαγε, δεν θα έπαιρνε τους 8 να πάνε για ψάρεμα. Τώρα θα τον αγαπήσει. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Πείμενε τα πρόβατά μου. Έτσι θα αποδείξεις, έτσι φαίνεται, έτσι καταλαβαίνει ο Χριστός την αγάπη σου. Πειμένεις. Τι σημαίνει πειμένεις? Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, λέει ο Δαβίδ, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Τι σημαίνει ποιμένο? Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Εγώ αγαπώ τα πρόβατα. Κανένα πρόβατο δεν θα φύγει από κοντά μου. Γιατί δεν θα φύγει από κοντά μου? Γιατί τα αγαπάω. Και η αγάπη είναι η δύναμη, αδελφοί.
Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Ο σύνδεσμος της τελειότητος. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στη σχέση δύο αδερφών. Αυτό που θα σε συνδέσει με τελειότητα είναι η αγάπη. Και δεν φτάνει μόνο η δική σου αγάπη, πρέπει και ο άλλος να σε αγαπάει. Γι' αυτό προσευχή σου να σε αγαπήσει και ο άλλος. Και θέλει ο Χριστός να φτιάξει την καρδιά του. Θέλει να απαντήσει στην προσευχή σου. Δεν μπορείς να λες σ' αγαπάω Κύριε και αδιαφορώ για τα πρόβατα. Πρέπει κάποιος να τα ταΐσει. Εσύ να το κάνεις. Όχι να ταΐζεις την κοιλιά σου μόνο και να μεγαλώνει όπως η δική μου. Αλλά να τα ταΐζεις να τρέφονται. Να τα ταΐζεις με τη γλυκύτητά σου, με την αγάπη σου, με τη φροντίδα σου. Να προσευχηθείς να σε αγαπάει για να πας να εκδηλώσεις την αγάπη του, την αγάπη σου. Κατάλαβες Πέτρο, με αγαπάς, ναι, βόσκε τα πρόβατά μου. Τρίτη φορά για να το καταλάβει ακόμη καλύτερα. Σίμωνε Ιωνά, με αγαπάς? Και λυπήθηκε ο Πέτρος. Γιατί λέει, καλά δεν καταλαβαίνει τον αγαπάω. Όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν τον αγαπάς. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να θεραπευθεί η έλλειψη της αγάπης σου σε αυτόν. Η αγάπη μας στον Χριστό δεν είναι συναίσθημα. Σ' αγαπάω Χριστέ μου, πόσο πολύ σ' αγαπάω. Εντάξει, θα το πω και θα τον δοξάσω και όλα αυτά. Αλλά πώς αποδεικνύεται, πώς φαίνεται ότι αγαπάς τον Χριστό? Επίνασα και μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Ασθενής ήμουν και ήρθατε σε μένα. Και οι δίκαιοι είπαν, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, ασθενή, φυλακισμένο και ήρθαμε σε σένα? Και η απάντηση ήταν, εφόσον το κάματε σε έναν το δικό μου τον αδελφόν των ελαχίστων, σε μένα το κάνατε. Μ' αγαπάς Σίμων Πέτρο? Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Ξέρω ότι δεν μ' αγαπάς. Τώρα ξέρω ότι θα μ' αγαπήσεις. Λέγε προς αυτόν, βόσκε τα πρόβατά μου. Και αφού ολοκλήρωσε το πως εκφράζεται η αγάπη μας προς το Χριστό στο πρόσωπο του αδερφού του, έτσι μόνο εκφράζεται η αγάπη μας στο Χριστό, αδερφή, πως συμπεριφερόμαστε στον αδελφό μας. Δεν μπορεί να τον στενοχωρείς και να λες αγαπάω τον Χριστό. Δεν μπορεί να του γυρίζεις την πλάτη και να λες αγαπάω τον Χριστό. Ψέματα λες, λάθος κάνεις. Δεν μπορείς να αντιπαθείς τον αδελφό σου και να λες αγαπάω τον Χριστό. Λάθος κάνεις. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον αδελφό σου και να λες αγαπάω τον Χριστό. Λάθος κάνεις. Δεν πρόκειται να έρθει ευτυχία σε σένα. Μέσα στη δυστυχία σα ζεις και μέσα στη δυστυχία θα πεθάνεις. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η ευτυχία είναι αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού. Και ο Θεός επεμβαίνει όταν τον αγαπάμε. Και αποδεικνύεται όταν τον αγαπάμε όταν υπηρετούμε και βόσκουμε, όχι σαν δικά μας. Δεν τα κατακυριεύουμε, δεν τα καταεξουσιάζουμε. Δεν είναι δικά μας, είναι του Κυρίου. Τα αδέρφια μας είναι του Κυρίου, αδέρφια. Και έκανε χάρη να είναι και δικά σου αδέρφια. Είναι του Κυρίου, αδέρφια. Και αφού πραγματικά γέμισε την καρδιά του με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου και κατάλαβε ο Πέτρος τι σημαίνει αγαπάω τον Χριστό, τώρα του λέει, έλα να σου πω και τι σημαίνει να θυσιαστείς για αυτόν που αγαπάς. Το αγαπάς, είσαι έτοιμος να θυσιαστείς γι' αυτόν? Αληθώς, αληθώς, λέγω Πέτρο, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου, περπατούσες και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα εκτείνεις τα σχήρα σου, άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Και αυτό το είπε δεικνύον, με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει το Θεό.
Το Θεό τον δοξάζει με την υπηρεσία του, με την αγάπη του, αλλά και με τη θυσία του. Και τότε που τέλειωσε, σηκώνεται ο Ιησούς, φεύγει και του λέει: «Εσύ τώρα ακολούθη με. Τώρα μπορείς να με ακολουθήσεις. Τώρα δεν σε τραβάει πια η θάλασσα. Τώρα δεν σε τραβάνε πια τα ψάρια. Τώρα έχεις κόπηκαν κάθε σύνδεσμος με το καράβι, με τα ψάρια, με τη θάλασσα. Τώρα έγινες υπηρέτης μου. Τώρα θα ακολουθείς μόνο εμένα». Και ο Πέτρος, χωρίς κουβέντα, λέξει: «Μα θα σε οδηγήσει στο θάνατο. Μα θα πεθάνεις στο τέλος με τρόπο που δεν σ' αρέσει». Λέξει: «Σ' αγαπώ, Κύριε, και θα σε ακολουθήσω όπου με οδηγήσεις». Αμήν, αδερφοί. Αυτή είναι η αγάπη. Να ακολουθείς τον Χριστό όπου Αυτός πηγαίνει, όπου σε οδηγεί. Ας τον, ξέρει Αυτός να σε πάει. Ξέρει Αυτός που θα πάει. Δεν θα σε αφήσει, μπροστά θα πηγαίνει. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάντα μαζί σου θα είναι, αν τον αγαπάς. Και αυτό αποδεικνύεται με τον αγαπάς τα αδέλφια σου. Να αγαπάς τον άντρα σου, να αγαπάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους γονείς σου, τους συγγενείς σου, τους εχθρούς σου, τους πλησίων σου. Και τώρα ο Υιός της αγάπης, ο Ιωάννης, χωρίς να του πει τίποτα, από πίσω αυτός, τι ωραίο που είναι, επειδή τον αγαπάει, φεύγει από πίσω ο Ιωάννης. Δεν του είπε έλα, από πίσω όμως, γιατί τον αγαπάει. Δεν θα πάει όπου θέλει αυτός. Θα πάει όπου πάει ο Κύριος του, όπου είμαι εγώ, εκείνο ο υπηρέτης ο εμός. Και όποιος εμέ υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας. Τίποτα δεν του είπε. Και γυρίζει ο Πέτρος, τον βλέπει και λέει: «Κύριε, τι θα γίνει με αυτόν που ήταν από πίσω, μόνος του, χωρίς να του πεις, τι κάνει αυτός, πώς θα πεθάνει αυτός». Κύριε Θεέ. Και ο Κύριος του λέει: «Τι σε νοιάζει εσένα, βρε, εσύ ακολούθη μου. Τι σε νοιάζει πώς θα εργαστώ εγώ με τον Ιωάννη, τι σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ με αυτόν, ναι. Τι σε νοιάζει, εσύ ακολούθησε εμένα». Αμήν, αδερφοί. Εσύ ακολούθησε εμένα. Μα δεν θα τα κάνει καλά, είναι και πιτσιρικάς, που δεν έλεγε, εγώ τα λέω αυτά. Τον αγαπούσε πολύ τον Ιωάννη ο Πέτρος και η αγάπη του Χριστού του συνέσφυγε. Εσύ ακολούθη εμένα. Αμήν, αδερφοί. Σήμερα θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς? Με το να αποδεικνύουμε ότι τον αγαπάμε, υπηρετώντας τους αδελφούς μας. Αμήν.